Καιρικές συνθήκες, ήπιος καιρός, ελάχιστες βροχές από το Δεκέμβρη μέχρι και σήμερα. Πολλά τα προβλήματα, έντονη ανησυχία, έντονος ο προβληματισμός. Κυρίως τι θα ακολουθήσει το καλοκαίρι. Είχαμε και ένα σχετικό ρεπορτάζ την Τρίτη. Η συγκεκριμένη χρονιά έχει χαρακτηριστεί από κτηνιάτρους αλλά και γεωπόνους ως εντομοχρονιά. Εντομοχρονιά, καθώς αυτός ο ήπιος καιρός έχει βοηθήσει στην αύξηση του πληθυσμού των εντόμων. Κάποιες, μια συγκεκριμένη κατηγορία που επηρεάζει και τους αλλεργικούς, αλλά και κουνούπια. Θέλω να πάμε στον κύριο Αλέκο Στεφανάκη, τον κτηνίατρο και πρώην πρόεδρο βέβαια του ΓΕΟΤΕ, παράρτημα Κρήτης, να μας βοηθήσει και να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τοπίο. Τι να περιμένουμε, πόσο πρέπει να προβληματιστούμε, τι κάνετε, πώς είστε κύριε Στεφανάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Αποτελεί πάντα τιμή. Δική και σας ευχαριστώ χαρά. Πολύ γιατί ανοίγετε θέματα τα οποία μας αφορούν και αποτελούν εμπειρίες, καλές ή κακές, και ασφαλώς αποτελούν και δείκτες για να μπορούμε να προσαρμοστούμε. Ξέρετε, τα θέματα αυτά προκύπτουν μέσα από παρενέσεις των τηλεθεατών. Είχαμε σήμερα και ένα αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Νέα Κρήτη του Χριστόφορου του Παπαδάκη. Και πάμε λίγο να δώσουμε και μία τηλεοπτική συνέχεια. Είδατε μία από τις πολλές επιπτώσεις των καιρικών συνθήκων, αύξηση των κουνουπιών, για παράδειγμα, του πληθυσμού, ή αυτές οι περίφημες οι κάμπιες. Ναι, ακριβώς. Αυτό που βλέπετε με την κάμπια στα φυτά, στα δέντρα πάνω, αυτό που θα δούμε και το βλέπουμε στο ότι έχουμε κουνούπια, έχουμε σκνήπες που επηρεάζουν το ζωικό βασίλειο, για να μιλήσω με τα δικά μας κομμάτια. Ασφαλώς έχουμε τσιμπούρια γιατί δεν έχουν ψοφίσει και ασφαλώς έχουμε πολύ ψηλό μικροβιακό φορτίο που σε επίπεδο κτηνοτροφίας εγώ βιώνω μια από τις πιο δύσκολες χρονιές στα θέματα νοσημάτων των ζώων. Όσο καλός είναι ο καιρός, άρα έχουμε ζέστη και υγρασία, η ζέστη και η υγρασία προάγει την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό όλων των ζωντανών οργανισμών και ιδιαίτερα το μικροοργανισμό και τον εντόμο και τον παρασίτων. Εκεί που περιμέναμε λοιπόν, δηλαδή αυτά τα φαινόμενα εκεί το Μάιο, τα έχουμε δει από το Φλεβάρι και μέσα στο Μάρτι. Όλο το χρόνο. Φέτο είναι όλο το χρόνο. Μάλιστα. Απλά οι μύγες δεν έχουν ψοφίσει. Σε μένα, εγώ που επισκέπτομαι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μπαίνουν στο αυτοκίνητο και μετά, επειδή αλλάζουν οι συνθήκες, τζιμπούν και όλα ενοχλούν. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα μας τριμώξει πάρα πολύ. Και επίσης θα ξέρετε ότι, και αυτό είναι αυτό που πρέπει να βλέπουμε μακροπρόθεσμα, ότι αυτή η ζέστη, δηλαδή το ότι εδώ δεν ερχόντουσαν παρασιτικά είδη έντομα, τσιμπούρια, όλα αυτά τα είδη, επειδή είχαμε ας πούμε ένα κλίμα δροσερό, όχι κρύο. Ναι. Τώρα το κλίμα μας αρχίζει να γίνεται ζεστό και έχουμε μετανάστευση. Βλέπετε, σαν επιμελητήριο είχαμε ανοίξει το θέμα πριν από 3 χρόνια, 4, το τεράστιο πρόβλημα των εισβολικών ειδών στη θάλασσα, με το λαγοκέφαλο και όλους αυτούς. Σωστά, ένα τεράστιο θέμα. Πρόβλημα, μην το ξεχνάτε. Αυτός και είναι προβληματισμός. Τεράστιο πρόβλημα. Ξέρετε κάτι, μιλάμε τώρα για αύξηση του πληθυσμού των εντόμων. Τι πρέπει να κάνουμε και αν κατά κάποιο τρόπο το γεγονός ότι το έχουμε αντιληφθεί εγκαίρως και κάπως νωρίς, έχουμε και ένα πεδίο δράσης λίγο πιο έτσι ευρύ προκειμένου να κάνουμε κάτι. Ακριβώς. Για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, ήθελα να σας πω ότι ήδη έχουμε εμφάνιση καινούριων ειδών εντόμων, τσιμπουριών από την Αφρική στην Κρήτη, γιατί είμαστε το πρώτο μέτωπο. Έχουμε λοιπόν έντομα και παράσιτα άλλα είδη που ζουν και έχουν έρθει, έρχονται με τα πουλιά, έρχονται με τον αέρα, με τη σκόνη που βλέπετε που καμιά φορά μας σκεπάζει. Αυτή κουβαλάει αυγά, κουβαλάει διάφορα πράγματα και έχουμε μετακίνηση ειδών. Αυτά τώρα σημαίνει τι? Ότι πρέπει πρώτον να έχουμε το νου μας, δηλαδή ενεργοποίηση των ερευνητικών μας συστημάτων και των επιστημόνων. Το ένα. Να πρέπει δύο. Να παρακολουθούμε διαρκώς το τι γίνεται. Γιατί το καθένα, γιατί αυτά, ας πούμε τα παράσιτα, οι σκνήπες, τα κουνούπια που θα έρθουν από κάτω, τα τσιμπούρια που έχουν έρθει ήδη, τι άλλο κουβαλούν, γιατί αυτή είναι φορείς μικροβίων. Μάλιστα. Φορείς ιών.
βλέπετε ότι το θέμα δεν είναι μόνο απλό. Δεν είναι άντε μας δίπισε το κουνούπι, άντε κάναμε και μια αλλεργία. Έχουμε μεταβολές της επιδημιολογικής επιζωτιολογικής κατάστασης. Προσοχή και κινητοποίηση των επιστημόνων λοιπόν. Ακριβώς. Πρώτο και δεύτερο, σε επίπεδο εκτροφών θα πρέπει να κάνουμε συστήματα πρόληψης. Να μην κυνηγούμε το πρόβλημα, να το προλαβαίνουμε και να μην το κυνηγούμε. Γιατί στο κυνήγι, όταν είναι παραγωγικά ζώα είναι τρόφιμο. Άρα αναγκαζόμαστε και βάζουμε κινδύνου στα τρόφιμα που τρώμε. Θα το ξαναπιάσουμε όταν το θέμα. Όταν είναι τα 20 ζώα μας, ακριβώς. Είτε για τσιμπούρια, είτε για ψήλους, πρέπει να κινητοποιηθούμε κάπως. Ακριβώς. Άρα πρόληψη. Αντιπαρασιτική προληπτική θεραπεία. Όταν είναι αφορά την κοινωνία, όπως είναι τα κουνούπια, να ακούμε τις εστίες, να δούμε τα στάσιμα νερά. Υπάρχουν με το υγειονομικό, οι υγειονομικές υπηρεσίες της Κρήτης δουλεύουν, γιατί είμαστε ένας τόπος που είμαστε εξωστρεφείς. Έχουμε επισκέπτες στον τουρισμό μας και ασφαλώς χρειάζεται μια συνολική κινητοποίηση. Μάλιστα, κατανοητό, κύριε Στεφανάκη. Τους φίλους ακτινοτρόφους, πρόληψη. Πρόληψη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Δική μας η χαρά.